Έλα, πού είσαι, έχασα. Σε παρακαλώ, τρεις μέρες να κάνουμε μια μπασκετοκουβέντα και με γράφεις. Έπιασε και βροχή κιόλας. Ήταν ο χειρότερος τρόπος να κλείσει η αυλαία του 68ου All Star Game. Λοιπόν. Και νομίζω και ο χειρότερος τρόπος ήταν η τελευταία περίοδος. Γιατί έτσι όπως πήγαινε μέχρι την τρίτη περίοδο, το MVP ήταν στα χέρια του Γιάννη. 100%. Δηλαδή, αν έλεγες μέχρι την έναρξη τη τέταρτη περίοδου. Ποιος θα είναι πολυτιμότερος παίκτης, δεν υπήρχε κανένα ανταγωνιστής που λέει ο λόγος. Μα είχε αρχίσει και η τηλεόραση ρωτούσε τον κόσμο. Ναι. Αν θα είναι ο Γιάννης ή θα είναι ο Ντουράντ. Εντάξει, σε αυτή εγώ έχω τη φιλοσοφία ότι σε αυτή τη ζωή δεν μπορεί να τα έχεις όλα. Δηλαδή είχαμε το αρχηγυρίκι, είχαμε την συγκλονιστική εμφάνιση, είχαμε τις θεαματικές φάσεις. Είχαμε το ρεκόρ πόντων σε All-Star Game. 38 πόντους, 11 rebound, 5 assist, 17 στα 23 shoot. Ναι, και δεν είχαμε την νίκη και το βραβείο του MVP. Αλλά νομίζω ότι αν από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις του και παρουσίες του στο All-Star Game τα σάρωνε όλα, τι θα έγινε να προσδοκά στο μέλλον. Εγώ είχα αρχίσει πάντως και έγραφα το blog μου στα μέσα της τρίτης περίοδου. Γιάννης εδώ, Γιάννης εκεί, Αντετοκούμπο MVP. Ναι, έκανε και ρήμα, ναι. Ναι. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι ο λογαριασμός με τον οποίο θα φύγει ο Γιάννης για να γυρίσει στο σπίτι του είναι όχι απλώς θετικός. Είναι άλλη μια επιβεβαίωση ότι αυτή τη στιγμή ο Αντετοκούμπο συμπεριλαμβάνεται στα τρία. Στο top 3 του είπε και ο Ντουράντ στη συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Στα τρία μεγαλύτερα ονόματα του παγκοσμίου μπάσκετ. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Είναι... Έκανα μια ερώτηση στο Μπούντενχόλτζερ στην συνέντευξη τύπου. Εάν στο πίσω μέρος του μυαλού του, παρά την ήττα και παρά ότι ο Γιάννης έχασε το MVP, επειδή τον ξέρει καλά και ξέρει ότι όταν χάνει κάτι, συνήθως πεισμώνει για το δεύτερο μέρος της σεζόν, αν είναι λίγο ικανοποιημένος για το ότι θα παίξει με μεγαλύτερο πείσμα και μεγαλύτερη δύναμη. Εντάξει, αυτό θα φανεί. Δεν μπορεί κανείς να προειδιάσει αυτή τη στιγμή και να προκαταλάβει τι θα συμβεί, γιατί έχουν και λερωμένη τη φωλιά τους οι Bucks εδώ και 18 χρόνια που δεν έχουν καβαλήσει γύρω σε play-off. Αλλά νομίζω ότι ανεξαρτήτως αυτού, πρώτα απ' όλα είναι πολύ καλύτερη ομάδα από όταν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πιο γεμάτη και με τις μεταγραφές που έκαναν. Η αυτοπεποίθηση είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Ο προπονητής είναι καλός, το μπάσκετ που παίζουν είναι καλό. Αν μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ξεχωριστές απαιτήσεις που πάντοτε έχει. Η post-season νομίζω ότι θα μπορέσουν να μακροημερεύσουν. Δεν είμαι σε θέση, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό που θα φτάσουν οι Bucks και πόσο καλύτερος που σίγουρα θα μπορεί να παίξει καλύτερα ο Γιάννης στην συνέχεια της σεζόν. Εκείνο που μένει να διευκρινιστεί, αλλά και αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, είναι τι πιθανόν θα αλλάξει που οι Bucks δεν θέλουν που δεν είναι να αλλάξει, γιατί είναι πάντοτε πολύ κομβικό σημείο το All-Star Break. Ναι. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα της αγωνιστικής απραξίας. Πάμε εκεί να διασκεδάσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Βγαίνουν από το ρυθμό τους. Γι' αυτό είπε πολύ σωστά ο Γιάννης. Ο Γιάννης δεν βγήκε από το ρυθμό του πάντως. Όχι, όχι. Είπε κάτι πολύ σωστό. Ότι να μην βγούμε έξω από το ρυθμό μας και να προσέξουμε αυτές τις μέρες τα σώματά μας. Ναι. Επειδή οι προπονήσεις είναι λίγο πιο καλαρές ή κάποιοι πήγαν διακοπές. Δηλαδή, όσοι δεν ήταν στον Σταρ πήγαν στις Μπαχάμες, ναι, στο Μαϊάμι, στο Μεξικό. Μα και ναι. Ο Χόλσερ θα πήγαινε διακοπές και κλείσει και τσακίρωσε γιατί δεν ήξερε ο άνθρωπος ότι η ομάδα θα είναι πρώτη και τα κοτσάρια στο Σταρ. Την οικογενειακή υπόθεση πώς την είδες, Άλεξ και Κώστα δίπλα του με το Γιάννη να φτιάχνει τις καρέκλες. Ωραίο, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Εντάξει, μα είναι γνωστό ότι η οικογένεια για το Γιάννη. Δηλαδή η οικογένεια, η αξία της οικογένειας και το αγαθό της οικογένειας για την οικογένεια, ολόκληρη την οικογένεια του Αντετοκούνμπο, είναι κάτι ιερό. Ιερό, απαραβίαστο και πάνω από οτιδήποτε άλλο. Αυτό το έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη. Δηλαδή δεν υπάρχει συζήτηση, συνέντευξη που να μην μιλάει για το συγχωρημένο τον πατέρα του, να μην μιλάει για τα αδέρφια του και να μην μιλάει για την οικογένεια. Και προχθές το είπε πάλι. Ότι στο μέλλον λέει όταν θα σταματήσει τον μπάσκετ, δεν θέλω να πω σε ένα νησί με την οικογένειά μου, χωρίς δημοσιογράφους, χωρίς. Greek Freak Island. Greek Freak Island. Εντάξει, η Ιωνή πάντως επειδή ο Τζόρνταν συμβολικά έδωσε και τη σκυτάλη στο Σικάγο για το 2020 στο γιο του Τζέρι Ράινστορφ, τον οποίο τον θυμάται παιδάκι όταν έπαιζε ο Τζόρνταν. Ίσως είναι και η Ιωνή υπέρ του Γιάννη υπό την έννοια ότι αν κυνηγήσει και πάρει του χρόνου το MVP, είναι και δίπλα στο Μιλγόκι και είναι σαν να παίζει εντός έδρας. Να πω κάτι, εγώ δεν ήμουν ποτέ φαν των All-Star Games, υπό ποια έννοια. Δηλαδή, το All-Star Game, εντάξει, είναι πολύ ωραίο, περνάμε ωραία, χαλαρώνουμε. Για μας είναι γιορτή, ναι. Για αυτούς όμως είναι σημαντικό, ναι, ναι, για τους Αμερικάνους. Ναι, θέλω να πω ότι περισσότερο από το αν έβαλε 50 πόντους στο All-Star Game ή αν βγήκε MVP στο All-Star Game, σημασία έχει πόσο οι Bucks
θα μπορέσουν να προχωρήσουν, τι θα γίνει το καλοκαίρι με την εθνική ομάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι στο μυαλό ημών τουλάχιστον. Για τους Αμερικάνους, όντως, το All-Star Game είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχεις δίκιο σε αυτό, δεν αντιλέγω. Απλώς νομίζω ότι οι προτεραιότητες του τώρα κλείνει ένας φάκελος και ανοίγει ένας καινούριος. Και όταν θα κλείσει ο καινούριος, θα ξανανοίξει ένας άλλος. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που έχασε το MVP, και για μένα πιστεύω ότι τον Μπουλ σοκάρει, αν θες την άποψή μου. Έτσι όπως ήταν το match, με 4 στα 14 τρίποντα. 4 στα 17 έφτασε τελικά. Είχε κάποια στιγμή 4 στα 14. 62 τρίποντα, αριθμός ρεκόρ εύστοχων στην ιστορία του All-Star Game. Νομίζω ότι τον Μπουλ σοκάρει, το άξιζε 100%. Νομίζω ότι ατομικά ήταν καλύτερος από κάθε άλλο παίχτη που έπαιξε στο All-Star Game. Αλλά νομίζω ότι πλέον θα πεισμώσει πάρα πολύ και θα πλέον δεν το χάνει το MVP. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν κι άλλοι. Παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Μακάρι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση κάποιο να μην. Εντάξει, υπάρχουν κι άλλοι. Είναι ο Harden που είναι πέμπτη στη Δύση και είναι ο Οκλαχώμα που είναι τρίτη με τον Πολ Τζορτζ. Ή ο Westbrook, αλλά κυρίως ο Πολ Τζορτζ που κάνει μια συγκλονιστική σεζόν. Αλλά νομίζω ότι έχει ακόμη. Δηλαδή πάντοτε. Εξαργυρώνεις και την πορεία της ομάδας. Και αυτή τη στιγμή που είναι καρφιτσωμένη εδώ και τόσο καιρό στην κορυφή ολόκληρου του NBA και όχι μονάχα της Ανατολής, οι πιθανότητες είναι με το μέρος του. Πέρασε καλά στη Σάρλοτ. Εκτιμώ επίσης ότι το NBA θα ήθελε να ανοίξει για πάρα πολλούς λόγους και κοινωνικής πολιτικής και εθνικής πολιτικής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι συμμετείχαν είναι 103 ή 110, νομίζω είναι 110 international players, δεύτερο καλύτερο ρεκόρ των εποχών. Πριν από 4 χρόνια, τη χρονιά που ήταν ο Ντεκολό στο Τορόντο, ήταν 113. Ναι. Που ο Πόποβιτς είχε στρατολογήσει 11. Ένα αυτό. Δεύτερον, φέτος είχε 18 παίκτες ξένοι, ναι, στα διάφορες δράσεις του All Star. Και φέτος είχε ρεκόρ στους δημοσιογράφους. Ναι. 350 δημοσιογράφοι από 44 χώρες. Είχε ρεκόρ στους δημοσιογράφους. Δηλαδή 18 ξένοι παίκτες στο All Star Weekend από 14 διαφορετικές χώρες. Είναι, ναι, big deal. Ναι, νομίζω λοιπόν ότι. Ότι και για έναν επιπλέον λόγο, για λόγους της πολιτικής, δηλαδή αυτή τη στιγμή, να, άλλη μια είδηση, δεν έχει να κάνει τώρα το κούμπο αυτό, είναι το γεγονός ότι η Αφρική και το NBA, μπράβο, ναι, αρχίζουν και διοργανώνουν από τον Ιανουάριο του 2020 το Basketball Africa League. Ναι, εγώ απορώ πάντως. Δεν μπορεί να μας σοκάρει δηλαδή το γεγονός. Όχι, ότι η παγκοσμιοποίηση του NBA είναι γεγονός. Καταρχήν είναι 12-month league. Είναι μια λίγα η οποία αποσπά το ενδιαφέρον του κόσμου για 12 μήνες. Οι παλαιότεροι που θυμόμαστε το NBA ήταν μιας μορφής και το λέω με ή χωρίς εισαγωγικά και δεν θα να παρεξηγηθώ, αλλά νομίζω ότι όλοι το είχαμε συνειδητοποιήσει και το καταγράφαμε. Ήταν μιας μορφής γκέτο, ναι, όπου δεν περνούσες να έχεις μπάρμπα στην κορώνη στη δεκαετία του 80. Τώρα πια οι καταστάσεις είναι τελείως διαφορετικές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το NBA πουλάει τρελά. Στην Κίνα, πουλάει σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρα δεν θα μπορούσε να εξακολουθήσει να έχει κλειστές πόρτες. Εντάξει, αυτή είναι μια φιλολογική κουβέντα, δεν είναι επί της παρούσης. Πάντως, για να καταλήξουμε, νομίζω ότι έχει σοβαρές πιθανότητες. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω αν είναι το φαβορί, το απόλυτο φαβορί, αλλά αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο παίζει, ο τρόπος με τον οποίο μαγεύει τον κόσμο, ο τρόπος με τον οποίο είναι αποδεκτός, σεβαστός, αναγνωρίσιμος το ένα το άλλο. Του δίνουν πάρα πολλά εφόδια και πάρα πολλές πιθανότητες να αναδειχθεί MVP της κανονικής περίοδου. Και εμείς που είμαστε εδώ γενικώς στα τελευταία All-Star Game και ταξιδεύουμε γενικότερα στις αποστολές του Γκαζέτα για να καλύψουμε το Γιάννη τα τελευταία χρόνια, εισπράττουμε το ότι και το NBA τον θέλει και η αγορά της Αμερικής τον θέλει πάρα πολύ. Οι Αμερικανοί, οι αστυνομικοί στο Τελωνίο, όταν μπήκα, που συνήθως σε κοιτάζουν και πιάνουν μια τρίχα πάνω για να σε φέρουν στον Παλαούρο. Μου άνοιξε κουβέντα ένας πολύ χαμογελαστός και πολύ ευπροσίγωρος και με καθυστέρησε 20 λεπτά να μου μιλάει για τον Γιάννη, γιατί δεν ήξερε ότι ο Γιάννης έχει και αδέρφια άλλα. Νόμιζε ότι ήταν δύο αδέρφια αυτός και ο Κώστας, δεν ήξερε ότι υπάρχουν και άλλα αδέρφια, δεν ήξερε το πώς αυτή η οικογένεια έφτασε και ο Γιάννης εν προκειμένου στο επίπεδο αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή είναι, δηλαδή, το ντοκιμαντέρ που βγήκε. Για μας μπορεί να μην λέει τίποτα το ντοκιμαντέρ, γιατί είναι ιστορία που τη ξέρουμε. Δηλαδή, το Γιάννη τον Τζίκα. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το ξέρει, είτε από τους πελαργούς, είτε από το καφενείο που έχει στα σεμπόλια ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά για τους Αμερικανούς αυτό είναι μια ιστορία που πουλάει με την καλή έννοια. Δεν εννοώ ότι πουλάει μόνο σε ό,τι εξαργυρώνεται η υλικά. Είναι μια ανεπανάληπτη ιστορία. Ναι. Γι' αυτό και θα γίνει και ταινία κιόλας. Λοιπόν, για να το κλείσουμε, επειδή πλέον πέφτει και η βροχή,
Θα σβήσουν και τα φώτα σε λίγο εδώ στο Spectrum Center. Νομίζω ότι ο απολογισμός είναι κάτι παραπάνω από θετικός. Ρεκόρ καριέρας του Γιάννη, 38 πόντους σε ένα All-Star Game που πραγματικά ήταν δικό του. Γιάννης από εδώ, Γιάννης από εκεί, Γιάννης παρακεί, ακούγαμε συνέχεια. Βγήκε η είδηση από τον ίδιο και χωρίς να την προκαλέσουμε, χωρίς να τον ρωτήσουμε για την εθνική ομάδα, ότι θα είναι στην Κίνα. No good. Τέσσερις πιο ωραίες λέξεις. Ναι. I will be there. I will be there. Εκπροσωπώ 13 εκατομμύρια κόσμο, μίλησε και ελληνικά στη συνέντευξη τύπου. Δεν το πήρε το MVP, αλλά τουλάχιστον μάγεψε και σαγίνεψε με τις εμφανίσεις του. Αυτά. Και του χρόνου. Και του χρόνου στο Σικάγο. Και να νιώθουμε πάντοτε περήφανοι για ό,τι συμβολίζει και ό,τι αυτή τη στιγμή παράγει σε επίπεδο συναισθημάτων του ελληνικού μπάσκετ. Γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή, σε μια μέρα που ο Γιάννης ήταν παρόν και διέπρεψε. Πήρε και το διπυρωτικό ΙΑΕΚ. Σωστά. Και έρχεται αυτό και δίνει μια ωραία αίσθηση και μια πολύ ωραία. Είχαμε και ντέρμπι στον τελικό του κυπέλου Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Σωστό, σωστό. Ήταν μια γεμάτη Κυριακή. Έρχονται και τα δύο μάτια της εθνικής ομάδας. Ο Ζήσης έβαλε μπάζερ μπίτερ. Μπάζερ μπίτερ, βέβαια. Ο Ζήσης μπάζερ μπίτερ, τρομερό. Κυριακή. Γεμάτη. Ελληνικού μπάσκετ. Γεμάτη. Λοιπόν, χαιρετισμούς από τη Βόρεια Καρολίνα. Είστε επανειδήν και να επιστρέψουμε κάποια στιγμή, έτσι.